Έχετε σπάσει ποδαράκι? Όχι, δεν έχω σπάσει. Δεκάδες άνδρες και γυναίκες έκαναν εξέταση για την οστεοπόρωση κατά τη διάρκεια διήμερης δράσης προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Είναι μια δράση που αφορά και γυναίκες και άνδρες και είχαμε μεγάλη ανταπόκριση. Μια αξιόλογη δράση σε συνεργασία με το Σύλλογο Οστεοπορωτικών Ασθενών Πεταλούδας και του Δήμου Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο έχει έδρα στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Κηφισιά και επανελλαδική δράση. Κινητή του μονάδα, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Η οστεοπόρωση είναι μια αθόρυβη νόσος, ιδίως στα αρχικά στάδιά της, από την οποία πάσχουν σχεδόν οι μισοί Έλληνες, όπως προκύπτει από πανελλαδική έρευνα για την οστεοπόρωση και τη σκελετική υγεία, που πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθηση, η οποία δεν προειδοποιεί. Η πρώτη προειδοποίηση, το πρώτο σύμπτωμα είναι το κάταγμα και γι' αυτό είναι και σοβαρή. Όταν θα συμβεί το πρώτο σύμπτωμα θα είναι πλέον αργά, όπου γι' αυτό λοιπόν το βασικό απ' όλα είναι η πρόληψη. Με τη βοήθεια του γιατρού δόθηκαν οδηγίες στους πολίτες. Ποδαράκι, δώστε το μου σε μένα. Απαλά, απαλά, σιγά σιγά δεν βάζετε δύναμη. Η πρόληψη και στα σκελετικά νοσήματα είναι υψίστης σημασίας, καθώς οι επιπτώσεις στην ποιότητα της καθημερινότητας των πασχόντων είναι συντριπτικές. Όλες οι γυναίκες, οι μεταεμινοπαυσιακές, ένα χρόνο μετά την εμινόπαυση, θα πρέπει να κάνουν ένα πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και την μέτρηση οστικής πυκνότητας για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται. Χωρίς αυτό όμως βέβαια να εξαιρεί και τις γυναίκες εκείνες οι οποίες βρίσκονται πριν την εμινόπαυση και οι οποίες πάσχουν από διάφορες ασθένειες όπως δερματοειδή αρθρίτιδα, παίρνουν φάρμακα ιδιαίτερης κατηγορίας που μπορούν να προκαλέσουν οστεοπόρωση χωρίς να έχουν μπει στην εμινόπαυση και να έχουν και αυτές κατάγματα. Η οστεοπόρωση είναι νόσος αποκλειστικά θηλυκή? Όχι, είναι νόσος και των ανδρών και συμβαίνει και μετά την ηλικία των 70 με αποτέλεσμα να συμβαίνουν σπονδυλικά ή μη σπονδυλικά κατάγματα. Και επηρεάζει γενικότερα τη ζωή όλων, αν δεν την προσέξουμε από μια ηλικία και μετά. Έχετε ξανακάνει μέτρηση και... Ναι. Το βλέπω. Προβληματάκι. Το βλέπω. Αν μια γυναίκα, ένας άντρας πάσχει από οστεοπόρωση, τι μπορεί να κάνει για να καλυτερεύσει τη ζωή? Σίγουρα θα πρέπει να μπει σε μια φαρμακευτική αγωγή, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθείται κάθε εξάμηνο. Και βέβαια πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο της ζωής του από άποψη διατροφής και άσκησης. Η διατροφή να είναι πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D3, αλλά και η άσκηση είναι και αυτή πολύ σημαντική στον τρόπο αντιμετώπισης οστεοπόρωσης.